στις αθλητικές κακώσεις. Γεννήθηκε το 1969 στην Κατερίνη, στην οποία και κατοικεί. Κατά τη διάρκεια των αθλητικών του χρόνων ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και στα 12 χρόνια ενασχόλησή του με τον Σπίδο είχε σημαντικές διακρίσεις σε πανελλήνιο επίπεδο με πανελλήνιες νίκες και συμμετοχή στην εθνική ομάδα, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης από το 1987 έως και το 1993. Πήρε την ειδικότητα της ορθοπαιδικής, τελειώνοντας τη φάση της εκπαίδευσης στο νοσοκομείο της Ξάνθης, ενώ από πολύ νωρίς, ήδη με το τέλος της αθλητικής του καριέρας, άρχισε να ασχολείται ως νέος γιατρός με την αθλητιατρική και διετέλεσε γιατρός της ΠΑΕ Σκόντα Ξάνθη και της ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι τώρα γιατρός της ΠΑΕ Ηρακλής και σύμβουλος των τριών επαγγελματικών ομάδων ποδοσφαίρου του νομού Πιερίας και επί πάρα πολλά χρόνια γιατρός της ομάδας μπάσκετ του Πιερικού καταρχάς και του Πιερικού Αρχελάου τώρα. Είμαι σύμβουλος ορθοπαιδικός στην Ομοσπονδία του Στίβου και από το 2009 στην Ομοσπονδία Χιονοδρομίας. Τα τελευταία χρόνια είναι παράλληλα μέλος της Υγειονομικής Επιτροπής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας της Χιονοδρομίας. Δραστηριοποιούμενος στον χώρο της αθλητιατρικής, είναι γιατρός των εθνικών ομάδων του Σκι και του Στίβου, συμμετέχοντας με πολύ ενεργό ρόλο στην Ολυμπιάδα του 2004 και την επόμενη του 2008, ενώ σε λίγους μήνες θα είναι ο ιατρικός υπεύθυνος της ελληνικής αποστολής για τους σημερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σότσι. Ήδη από το 2007 έχει ιδρύσει το Sports Clinic Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει το ρόλο του ιατρικού επιστημονικού υπεύθυνου, σε απόλυτη συνεργασία με τον υπεύθυνο του εργομετρικού τμήματος κ. Γιώβα. Από το 2003, σε συνεργασία με τους συνεργάτες ορθοπαιδικούς κ. Σιδερίδη και Τερζίδη, έχουν ιδρύσει το Κέντρο Χειρουργικής Αθλητιατρικής και ελάχιστα επεμβατικής ορθοπαιδικής θέμης στην Κλινική Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκη. Έχω και χρονόμετρο. Καταρχάς, η τιμή είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη και είναι πολύ σπάνια περίπτωση να βρίσκεσαι στον τόπο σου και να σε ετοιμάται στους κόσμους με την παρουσία εδώ. Θα αλλάξω λίγο το πρωτόκολλο και θα ευχαριστήσω πρώτα τους αθλητές, γιατί για αυτούς γίνεται, στη συνέχεια τους γονείς και τους προπονητές που είναι δίπλα και στο τέλος τους επισήμους, οι οποίοι είναι για να καλύψουν και να βοηθήσουν όλη αυτή την και τη διοργάνωση αλλά και την εκτέλεση τελικά όλων των δραστηριοτήτων μέσα στα γήπεδα και έξω από αυτά. Το θέμα το οποίο με το οποίο εγώ θα ασχοληθώ είναι ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος των αθλητών. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά θα δώσουμε ίσως και μια μικρή προέκταση για το πώς θα μπορούσε να βοηθήσει στο να βελτιστοποιήσουμε, αν όχι μεγιστοποιήσουμε, την απόδοση. Ο προαγωνιστικός ιατρικός έλεγχος των αθλουμένων είναι μια πολύ καλά δομημένη και οργανωμένη αρχική ιατρική εκτίμηση που πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για κάποιον άνθρωπο ο οποίος ξεκινά την αθλητική του καριέρα ή την αθλητική του δραστηριότητα, μπορεί να μην είναι καν νεαρός αθλητής αλλά να είναι ένας μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωπος. Αυτός προσβλέπει στο να μπορέσει να αποκαλύψει κάποιους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν για τον αθλούμενο, να θέσει τις ανενδείξεις για άθληση, να πει δηλαδή ότι εσύ δεν μπορείς να κάνεις αθλητισμό γιατί έχεις το τάδε πρόβλημα το οποίο ανακαλύψαμε τώρα. Όπως επίσης να προτείνει και ποιο είναι και το ασφαλές σπορ για τον κάθε αθλούμενο. Ανάλογα με τα ιατρικά του ενδεχομένως προβλήματα ή και τη σωματοδομή του πολλές φορές. Όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί έναν περιορισμένο γενικό προληπτικό έλεγχο, ένα check-up το οποίο γίνεται όμως με σκοπό την άθληση ή με σκοπό τον πρωταθλητισμό. Και βέβαια μπορεί να καλύψει αρκετές νομικές αλλά και ασφαλιστικές ανάγκες σε πιο προηγμένες ενδεχομένως χώρες, αλλά είμαστε και εμείς σε πολύ καλό δρόμο σε αυτά τα πράγματα, λαμβάνοντας πάντα όμως υπόψη την ορίμανση του σκελετού και τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να υπάρχουν. Οι στόχοι του προληπτικού ιατρικού ελέγχου είναι πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσει ότι από πλευρά γενικής υγείας τα πράγματα είναι καλά και να βρει, αν είναι δυνατόν, κάποιους προδιαθεσικούς παράγοντες για τραυματισμό που τελικά θα οδηγήσουν σε τραυματισμό. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πει κανείς ότι μέσα από αυτόν τον προληπτικό έλεγχο μπορεί να ανακαλύψει και το αν πραγματικά ένας αθλητής έχει την ικανότητα να φτάσει σε ένα χ επίπεδο και αυτό να το αναγνωρίσει και να το επικοινωνήσει με τον αθλητή ή το περιβάλλον. Αλλά βεβαίως, και το πιο σημαντικό ίσως κατά την άποψή μου, είναι τελικά μέσα από αυτόν τον προληπτικό έλεγχο να μπορείς να κάνεις προτάσεις για το πώς πρέπει κάποιος να γυμνάζεται σωστά. Μπορεί όμως να είναι και ένα εργαλείο για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και αυτό θα το δούμε στην πορεία με 2-3 πράγματα που θα σας αναφέρω. Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος των αθλητών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.
είτε με ατομική εκτίμηση, δηλαδή τον κάθε αθλητή ξεχωριστά, σε μια ας πούμε προσωπική συνέντευξη και εξέταση, στην οποία βεβαίως θα πρέπει κανείς να ασχοληθεί με την εξέταση του ασθενούς, με το ιστορικό, και έχει την ιδιαιτερότητα ότι αυτή η κατά μόνας εξέταση μπορεί να μπει και σε πιο επιμέρους θέματα, όπως κάποια ευαίσθητα θέματα. Φανταστείτε μια κοπελίτσα που πιθανά να έχει κάποια θέματα που θέλει να συζητήσει, αλλά δίνει και την συνέχεια ενδεχομένως της παρακολούθησης. Ενώ από την άλλη μεριά, από άποψη κόστου σίγουρα καλύτερο και από άποψη χρόνου επίσης πιο βολικό, είναι να γίνει ομαδική εκτίμηση, δηλαδή ένα screening. Μαζεύονται τα παιδιά μιας ομάδας, πηγαίνει ο γιατρός και τους βλέπει πολύ πιο γρήγορα και όχι τόσο εξατομικευμένα. Σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει αυτός που κάνει τον προληπτικό έλεγχο να είναι εξοικειωμένος με το άθλημα για το οποίο συζητάμε. Δεν μπορεί να μην ξέρεις τι σημαίνει κοπηλασία και να πηγαίνεις να ασχολείσαι και να προτείνεις ενδεχομένως πράγματα, γιατί βλέπω και πάρα πολλούς κοπηλάτες επίσης, ή να μην ξέρεις τι σημαίνει άλμα εις μήκος ή γενικά στίβος. Έτσι λοιπόν, αν θελήσουμε να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ο προληπτικός, σωστά οργανωμένος προληπτικός ιατρικός έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτά που φαίνονται στη διαφάνεια. Ένα καλό ιστορικό, τη γενική εκτίμηση της υγείας, την καρδιαγγειακή εκτίμηση οπωσδήποτε, και θα επιμείνουμε λίγο στο παραπάνω, ενώ τα επόμενα πέντε, ο ανατομικός έλεγχος, οι μετρήσεις για την ευκαμψία, την ευληγησία, τη μυϊκή ισχύ, η συνολική εκτίμηση του κινητικού συστήματος και ο έλεγχος με κάποιες έξτρα ας πούμε εξετάσεις με μηχανήματα ή με εξετάσεις εργαστηριακές, συμπληρώνει αυτόν τον έλεγχο. Θα τα δούμε ένα-ένα. Το πόσο οργανώνεται ένας τέτοιος έλεγχος για τους ανθρώπους που ασχολούνται δεν είναι τόσο δύσκολο. Αυτό που σίγουρα πρέπει κανείς να δει και πάντα να προσέχει και να οργανώνει είναι στο επίπεδο αρχικά της οργάνωσης. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνονται τυχαία. Χρειάζεται να ξέρεις πόσοι είναι εξεταζόμενοι, πού θα κάνεις αυτόν τον έλεγχο, πόσο χρόνο έχεις στη διάθεσή σου, αν έχεις βοήθεια ή δεν έχεις, είναι μαζί σου ένας φυσιοθεραπευτής, είναι κάποιος ο οποίος θα καταγράφει τα στοιχεία του ιστορικού ή όλα να τα κάνεις μόνος σου. Και βέβαια να δώσεις και τις αντίστοιχες οδηγίες στο κλαμπ το οποίο θα προτείνει τα παιδιά να έρθουν ή θα έρθει για την εξέταση τη συγκεκριμένη. Αυτό που φαίνεται μέσα στο πλαίσιο είναι αυτό που τελικά, αφού έχουμε οργανώσει όλα τα άλλα, είναι αυτό που τελικά πρέπει να κάνουμε. Να ασχοληθούμε με το ατομικό και το οικογενειακό ιστορικό, να πάρουμε κάποιες πληροφορίες ως προς την ικανότητα, την οπτική οξύτητα των παιδιών, γιατί μπορεί να, το αθλούμενο, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν τα έχει δει ποτέ κανένας, έτσι, και να τα ανακαλύψεις τότε. Να κάνουμε κάποιες μετρήσεις σωματομετρικές, ύψος βάρος. Οπωσδήποτε μια γενική αδρή εκτίμηση ορειλάδα και όδων γιατρική επίσης είναι ένα κομμάτι τέτοιου ελέγχου. Οποιοδήποτε γενικός γιατρός μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν χρειάζεται να είναι ο ειδικός αθλητίατρος ή ορθοπαιδικός ή δεν ξέρω ποιος εξειδικευμένος. Οποιοδήποτε με τις βασικές αρχές διεπόμενος της ιατρικής μπορεί να κάνει ένα τέτοιο καλό έλεγχο. Βεβαίως όχι την εξέταση του καρδιακιακού, αλλά την αρχική εκτίμηση, αυτό επίσης μαθαίνουμε να το κάνουμε, άρα γιατί να μην το κάνουμε, και την εξέταση του αναπνευστικού, πεπτικού κλπ. Το βασικότερο σημείο αυτού του ελέγχου, όπως πάντα. Θα το ακούτε κι εσείς, θα το έχετε στο μυαλό σας, αλλά πολλές φορές ξεφεύγουμε και ζητάμε ειδικές εξετάσεις και ακόμα και οι ασθενείς έρχονται έτοιμοι με μια μαγνητική τομογραφία ή μια ακτινογραφία. Εγώ τα έκανα αυτά πριν έρθω να με δεις. Το πιο βασικό είναι να βάλει ο γιατρός το χέρι, να ασχοληθεί, να εξετάσει, να πάρει όμως πρώτα απ' όλα το ιστορικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το πιο θεμελιώδες. Από το ιστορικό μπορείς να πάρεις περισσότερες πληροφορίες και να καταλάβεις πού θα κατευθύνεις μετά. Σαν πύργος ελέγχου ενδεχομένως την υπόλοιπη εκτίμηση. Οπωσδήποτε πρέπει να δώσεις ειδική προσοχή στι νοσηλείες και χειρουργικές επεμβάσεις έχουν γίνει, φάρμακα, αλλεργίες, αν υπάρχουν οικογενειακά καρδιακιακά προβλήματα, και να επικεντρώσεις λίγο περισσότερο, καθότι άθληση σημαίνει κίνηση, σημαίνει επιβάρυνση του μυοσκελετικού, αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα μιλάμε για το μυοσκελετικό, έτσι. Όλα αυτά. Καλό είναι να συμπληρώνονται σε ό,τι αφορά το ιστορικό, σε φόρμες που τις δίνουμε εκ των προτέρων, τις συμπληρώνουν οι αθλούμενοι και τις συζητάμε με τον γιατρό κατά τη διάρκεια αυτού του προληπτικού ιατρικού ελέγχου. Ο οποίος βέβαια, πέρα από τη γενική εκτίμηση της υγείας, θα πρέπει να περιλαμβάνει και την καλή κλινική εξέταση των συστημάτων, με έμφαση, και εδώ ενδεχομένως είναι η ανάγκη για τον πραγματικά ειδικό, με έμφαση στο καρδιαγγειακό. Και εδώ θεμελιώδης σημασίας είναι το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό. Πάρα πολλά καρδιολογικά προβλήματα υπάρχουν στην οικογένεια. Υπάρχει ιστορικό, μπορείς να το ανακαλύψεις με μια απλή ερώτηση. Είχε κάποιος συγγενής σου
πολύ κοντινός κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα ή υπάρχει ιστορικό εφημιδίο θανάτου σε νεαρή ηλικία στην οικογένειά σας. Τι κάνει μια νομιά ως τα κεραμίδια? Είναι γενετικά καθορισμένα κάποια πράγματα και επομένως μπορούμε εύκολα να τα ανακαλύψουμε με μια απλή ερώτηση. Εξέταση οπωσδήποτε, κλινική, καρδιογράφημα, υπέρυχο καρδιογράφημα και αν χρειαστεί κάποιες συμπληρωματικές εξετάσεις, τεστ φόκουσης κλπ. Με τα πρώτα όμως νομίζω ότι καλύπτονται τα περισσότερα και θα το εξηγήσω. Η αντιπεριφερειά μας ήταν εξαιρετικά διαβασμένη, έχει δει τις στατιστικές, τα ξέρει πολύ καλά. Είναι πραγματικότητα αυτό. Δεν είναι. Και είναι από μελέτες που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο. Αν ανατρέξει κανείς σε μελέτες που υπάρχουν και στη διεθνή βιβλιογραφία, θα βρει ότι είναι κάπως έτσι τα πράγματα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Το να μιλάμε όμως με ποσοστά και να λέμε συμβαίνει τόσο συχνά ή λιγότερο συχνά, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Σκεφτείτε όμως την οικογένεια αυτού του ανθρώπου που θα χαθεί. Για αυτόν, για αυτή την οικογένεια είναι 100%. Δεν είναι 72 ή 12 ή 25 ή 40, είναι 100. Κατά συνέπεια, εμείς ψάχνουμε να βρούμε και πρέπει να βρούμε, αν μπορούμε, αυτή τη μία περίπτωση που θα πούμε δεν μπορείς, πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, δεν πρέπει να ασχοληθείς. Και το 35% αυτών των εφημιδίων θανάτων που καταγράφηκαν επίσημα στην Ελλάδα συνέβησαν κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης, κόπωσης, είτε οργανωμένης είτε ανοργάνωτης, αλλά πάντως επάνω σε αυξημένη σωματική δραστηριότητα. Ο εφημίδιος καρδιακός θανάτος είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, παρότι ακούγεται πολύ ασαφές. Είναι ένας φυσικός, απρόσμενος και πολύ γρήγορος θάνατος, ο οποίος επέρχεται σε κάποιον άνθρωπο μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη των, μέσα σε μια ώρα από την έναρξη των οξέων συμπτωμάτων και πάντα από καρδιακά αίτια. Άγνωστα ενδεχομένως εκείνη τη στιγμή και ίσως μόνο νεκροτομικά είναι τα ευρήματα. Διακρίνουμε το πρόβλημα σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στο τι συμβαίνει σε άτομα μεγαλύτερα των 35 ετών και τι συμβαίνει σε άτομα μικρότερα των 35 ετών. Γιατί προβλήματα και σκηνές σαν αυτήν εδώ στην τηλεόραση όλοι θα τις έχουμε δει. Εδώ είναι ο θάνατος του Μαρκ Βιβιάν Φοέ, ενός Καμερουνέζου ποδοσφαιριστή που κατέρευσε μέσα στο γήπεδο. Αλλά πλήστα όσα τέτοια παραδείγματα υπάρχουν και τα βλέπει κανείς. Σε ηλικία μεγαλύτερη των 35 ετών, το βασικό πρόβλημα είναι στεφανή ανόσος. Αυτό περίπου όλοι το γνωρίζουμε. Ένας άνθρωπος επομένως που ξεκινάει να κάνει αθλητισμό στα 30, 32, 35, είναι προφανές ότι αν κινδυνεύει από κάτι, κινδυνεύει από κάτι τέτοιο. Το ιστορικό και μια απλή πρώτη εκτίμηση από τον καρδιολόγο και τα επόμενα τεστ που πιθανά να χρειαστούν θα βγάλουν αυτόν τον άνθρωπο, θα του δώσουν τις συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς πρέπει να ασκείται. Σε ηλικίες μικρότερες όμως, θα δείτε ότι πάρα πολύ υψηλό ποσοστό, το 50%, ένα στους δύο θανάτους, είναι από την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, η οποία είναι ένα γενετικά καθοριζόμενο νόσημα, υπάρχει στα άτομα της ίδιας οικογένειας. Και είναι κάτι το οποίο διαπιστώνεται πάρα πολύ εύκολα με έναν απλό υπέρυπο καρδιάς. Και θα δείτε πίσω από τα ποσοστά ότι η πρώτη και η δεύτερη αιτία, όπως και η ρήξη των ευρήσματος της αγνιούς αορτής, ένα ποσοστό σχεδόν 75% βρίσκονται, μπορεί κανείς να τα δει με ένα απλό υπερηχοκαρδιογράφημα. Εκεί που πάντα βέβαια εμείς εστιάζουμε ως ορθοπαιδικοί ασχολούμενοι με τις αθλητικές καρπώσεις και με τον αθλητισμό γενικά, είναι το κινητικό σύστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ λογικό. Όλα τα προηγούμενα όμως είναι πολύ σημαντικά και είναι πιο κρίσιμα. Γιατί δεν θα φτάσει ποτέ κανένα να ασχοληθεί με το κινητικό σύστημα αν έχει συμβεί κάτι ή αν υπάρχει κάτι άλλο πιο πριν. Αυτό που ήθελα απλώς να επισημάνω σε αυτή τη φάση της παρουσίασης είναι ότι η αδρή εκτίμηση του κινητικού συστήματος είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Σας διαβεβαιώ ότι όχι για κάποιον ιδιαίτερα έμπειρο, αλλά για κάποιον μέτριας εμπειρίας, γενικό γιατρό ή και ορθοπαιδικό σαφώς καλύτερα, η εξέταση του κινητικού συστήματος για να ανακαλύψεις ασυμμετρίες και προβλήματα είναι υπόθεση 5 λεπτών. Μπορεί και 2 λεπτών, αν το κάνεις συστηματικά και οργανωμένο, όπως προτείνεται εδώ με έναν τυφλοσούρτη, ένα αλγόριθμο που εμείς τουλάχιστον εφαρμόζουμε. Όταν θέλεις όμως να περάσεις και στο επόμενο επίπεδο, να δεις δηλαδή το κινητικό σύστημα, αλλά να δεις και τι θα μπορούσε, πώς θα μπορούσε κανείς να οδηγηθεί και στην βελτίωση της απόδοσης, τότε πρέπει να κάνεις και περισσότερα πράγματα, να εξετάσεις πιο αναλυτικά το κινητικό σύστημα,
να δει τι ανατομικέ ιδιαιτερότητε που πιθανά έχει ο αθλούμενο, να μετρήσει την ελαστικότητα του ευρωσκήνου των ανθρώπων και βέβαια τη δύναμη. Αυτό γίνεται με απλά συγκεκριμένα χειροπιαστά πράγματα και αντικειμενικά. Μπορεί να μετρήσει το ευρωσκήνη τη υποδοκινητική, να εξετάσει το γόνατο, να δει τι ελαστικότητα έχουν οι προσαγωγοί, ότι είναι την πλατεία περιτονία και να μετρήσει. Πάρα πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια, πολύ χρησιμοποιούμενο, αλλά πραγματικά και πολύ σημαντικό, είναι η εκτίμηση της σταθερότητας του κορμού, γιατί όλα ξεκινούν από εκεί, που είναι μετρήσιμο μέγεθος πια και μπορεί κανείς να το δει, αλλά και μετρήσεις δύναμης με αντικειμενικό τρόπο, είτε μεσοκινητικά μηχανήματα, με άλλους τρόπους που όλοι οι γυμναστές της παρέας σίγουρα το ξέρουν και πολύ καλά και μπορούν να βοηθήσουν οπωσδήποτε. Υπάρχουν βεβαίως και εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν, εξετάσεις απλές, όπως αυτές που αφορούν τη μεταφορά οξυγόνου, γενική αίματος, σίδηρος, φεριτίνη, εξετάζει για την νευρική λειτουργία, την υπατική. Μέσα από όλα αυτά μπορείς να δεις προβλήματα που πιθανά θα αποτρέψουν τον αθλούμενο από το να ασχολείται με τον έντονο τουλάχιστον αθλητισμό, αλλά μπορείς να δεις και να έχεις μια κατεύθυνση για το πώς μπορεί κάποιος να βελτιώσει την απόδοσή του μέσα από τη σωστή προπόνηση. Αυτά έρχονται να συμπληρωθούν με πιο μοντέρνες και πιο εγκατεστημένες τώρα πια τα τελευταία χρόνια και στην δική μας εμπειρία εξετάσεις, ας το πούμε, που είναι ο κλασικός πια εργομετρικός έλεγχος, που δεν είναι κάτι που απευθύνεται μόνο σε αθλητές, αθλούμενους, απευθύνεται, μπορεί να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε άνθρωπο θέλει να μπει στη διαδικασία της άσκησης. Όλα αυτά γίνονται για να τελικά να αναγνωρίσουμε αν έχουμε ένα γόνατο που είναι βλεσό, χτυπάνε τα γόνατα μεταξύ τους ή είναι ρεβό, τα καουμπόικα γόνατα, για να πούμε ότι ξέρεις, εσύ κινδυνεύεις να έχεις πιο συχνά από ότι κάποιος άλλος ρίξει προσιτήριο χιαστού. Ή ένας ασθενής, ένας αθλητής, ένας αθλούμενος, ο οποίος μπορεί να έχει μια σοβαρή πλατυποδία, δίσκαμπτη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά προβλήματα και θέματα τραυματισμών στην πορεία, που τελικά δεν θα βοηθήσουν στο να αυξηθεί η απόδοση. Μπορούμε να δούμε μέσα από τα τεστ που ανέφερα προηγουμένως τις λειτουργικές ανεπάρκειες, να διακρίνουμε ότι ο αθλητής που έχουμε μπροστά μας δεν λειτουργεί καλά στο επίπεδο παράδειγμα του κορμού και κινδυνεύει να εμφανίσει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, να μείνει έξω από τις αθλητικές του δραστηριότητες για πολύ καιρό, άρα να πέσει η απόδοσή του. Και έτσι να χάσει και ο ίδιος, να χάσει και η ομάδα. Ή, όπως είπα προηγουμένως, ειδικά σε γυναίκες που είναι και πιο συχνό στα νεαρά κορίτσια, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους, που είναι πάρα πολύ συχνή η ρήξη του πρόσθετου χιαστού, που είναι πιο συχνή αυτή η ρήξη στα κορίτσια από ό,τι στα αγόρια. Αντικειμενικά, μετρήσιμα, είναι πιο συχνή. Παρότι δεν το βλέπουμε πολύ συχνά, γιατί τα κορίτσια σε αριθμό είναι λιγότερα αυτά που αθλούνται από τους άντρες που αθλούνται. Σε ποσοστό όμως, αν πάθουν μια ζημιά, παθαίνουν πολύ πιο συχνά ρήξη προσθετου χιαστού. Και αυτό συμβαίνει γιατί κατά την προσγείρωσή τους κάνουν αυτό που λέμε valgus moment. Δηλαδή το γόνατο πηγαίνει προς τα μέσα, άρα στρίβει ελαφρώς και μπορεί να κοπεί ο πρόσθετος χιαστός. Άρα νομίζω ότι βγαίνει το συμπέρασμα ότι όσο πιο ασφαλή άσκηση μπορούμε να προσφέρουμε, τόσο πιο ψηλά μπορούμε να πάμε την απόδοσή μας. Έτσι λοιπόν, ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος έχει σκοπό και να προλάβει κάποιους τραυματισμούς, να προλάβει και να αντιμετωπίσει ενδεχομένως κάποια παθολογία που θα βρει, να προτείνει τη σωστή φαρμακευτική θεραπεία, τα βροχοδιασταλτικά για παράδειγμα σε έναν ασθενή που εμφανίζει άσμα, δεν απαγορεύεται να αθλείται, αλλά πρέπει να κάνει σωστή αγωγή, να βελτιώσει τον σχεδιασμό της προπόνησης σε συνεργασία με τους προπονητές και την ομάδα, να δώσει πληροφορίες και για την βελτίωση ακόμα της διατροφής, θα ακούσουμε περαιτέρω, όπως να υποστηρίξει ψυχολογικά, γιατί είναι και ένα κομμάτι πολύ σημαντικό όταν ο αθλούμενος αισθάνεται ότι ξεκινάει οργανωμένα και σωστά, μπαίνει σε μια διαδικασία, καταλαβαίνει ότι εδώ βρίσκεται κάτι μπροστά σε μια σοβαρή κατάσταση και αντιμετωπίζει τα πράγματα πολύ καλύτερα. Και μέσα από όλα αυτά, θα μου επιτρέψετε να πω, τελικά μπορεί να αποφύγουμε και τον ντόπινγκ, ή τουλάχιστον να το μετριάσουμε ή τέλος πάντων να το μειώσουμε πάρα πολύ. Γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι μέσα από τη σωστή διαδικασία μπορεί να οδηγηθεί σε βελτίωση της απόδοσης. Δεν χρειάζεται να πάει σε άλλες οδούς. Αυτό το νιώθει όταν καταλαβαίνει ότι έτσι γίνονται τα πράγματα. Όλα αυτά τελικά απαιτούν συνεχή επιστημονική παρακολούθηση. Γιατί για να μπορέσει κανείς να πετύχει, θα πρέπει πέρα από την τεχνική και την τακτική, που είναι πράγματα που αφορούν τους προπονητές, τους αθλητές βεβαίως, υπάρχουν και οι πηγές, οι φυσικές, τις οποίες εμείς μπορούμε να μετρήσουμε και να βελτιώσουμε ενδεχομένως.
Είναι ομαδική δουλειά, τα κέντρο πάντα τον αθλητή, αλλά πολλούς ανθρώπους γύρω από αυτό. Και με όλα αυτά